Πάμε τώρα στο δεύτερο καυτό ερώτημα, το οποίο μα το ρωτάνε και θα μα το ξαναρωτάνε καθώ πλησιάζουμε στι εκλογέ. Τι θα κάνετε, λέει, αν μετά τι εκλογέ η συγκρότηση κυβέρνηση με κορμό τον ΣΥΡΙΖΑ εξαρτάται από του δικού σα βουλευτέ. Θα δώσετε τουλάχιστον ψήφο ανοχή να φύγει η μισοτάξη ΑΕ. Λοιπόν, όλοι μα θέλουμε διακαώ να φύγει η μισοτάξη ΑΕ. Όμω είναι ότι πόρει. Θα τη διώξουμε εμείς τη Μητσοτάκη σε Αλλά όχι για να γίνουμε εμείς υπουργοί και να κάνουμε τα ίδια. Γιατί όταν θερίζει η ακρίβεια, ποιο θα είναι υπουργό ενέργεια, δεν μα ενδιαφέρει. Μα ενδιαφέρει η κατάργηση του χρηματιστηρίου ενέργεια. Έτσι, κλαίωνα. Ποιο θα είναι υπουργό οικονομικών, μα νοιάζει ποιο θα είναι υπουργό οικονομικών. Μα νοιάζει να πάει ο ΦΠΑ από το 24 στο 15 και από το 13 στο 6. Μα αφορά, πώ θα λέγεται ο Υπουργό ή η Υπουργό Περιβάλλοντο. Όχι. Μα αφορά να τελειώνουμε με κάθε εξόριξη. Με τον επικίνδυνο Ιστμε του κυρίου Τσίπρα και του κυρίου Μητσοτάκη. Μα ενδιαφέρει να πάει μπροστά η πράσινη βιομηχανική επανάσταση που προτείνει το ΜΕΡΑ25. στη Βουλή, ρώτησα την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Έστω ότι συγκυβερνούμε. Θα επανεθνικοποιήσουμε τη ΔΕΗ. Σιωπή. Ακούσατε τίποτα εσείς. Ξαναρωτήσαμε. Στην υπογράφεται τουλάχιστον να διεξαχθεί δημοψήφισμα για την κατάργηση του χρηματιστήριου ενέργεια. Τσιμουδιά. Φαίνεται πω όπω είναι η Δημοκρατία, έτσι και στο ΣΥΡΙΖΑ, ακούνε δημοψήφισμα και τρέχουν. Εμεί μιλάμε στα Ράτα. Λέμε το προφανές. Προοδευτική συγκυβέρνηση απαιτεί προοδευτική προγραμματική συμφωνία. Διαφωνεί κανείς. Και τι κάνουμε εμείς. Προτάσουμε 7 σημεία τομέ που εμείς, εμείς θεωρούμε θεμέλιο μια τέτοια προγραμματικής συμφωνίας. 7 σημεία τομέ χωρίς τις οποίες μπορεί να αλλάξει το αμπαλάζ αλλά όχι η ουσία της εξουσίας. Μια άλλη σκέψη. Προφανώς Σοβαρή προγραμματική συμφωνία δεν μπορεί να γίνει μετά τι εκλογέ. Γιατί εντό του τριήμερου που προβλέπει το Σύνταγμα, μετά την Κυριακή των Εκλογών, το μόνο που μπορεί να κάνει σε μια συμφωνία είναι να μοιράσει τα υπουργεία. Αλλά έχοντα κάνει παντιέρα μα το για του ανθρώπου, όχι για τα αξιώματα, μπορεί το ΜΕΡΑ25 να συμμετάσχει σε ένα τέτοιο ικτρό, θλιβερό αλυσβερίσι. Όχι. Οπότε η απάντησή μα είναι κρυστάλλινα καθαρή. Ενδιαφέρεται ο ΣΥΡΙΖΑ για συγκυβέρνηση με εμά. Θα πρέπει να μα πούν πού διαφωνούν με τι 7 σημεία μέσο το, 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 το του ΜΕΡΑ25. Δεν του αρέσουν να προτείνουν άλλε. Να δουλέψουμε σκληρά πάνω σε ένα κοινό πρόγραμμα ρήξη με την Ολιγαρχία. Όχι μοιρασιά Υπουργείων. Και αυτό να γίνει πρώτων εκλογών. Γιατί μετά την κάλπη, κανένα σοβαρό κυβερνητικό πρόγραμμα δεν μπορεί να σφυριλατηθεί. Οπότε να μην περιμένουν από εμάς ούτε καν ψήφο ανοχής. Λοιπόν, απόψε καταθέτω στην κρίση σας και σε πανευρωπαϊκή ψηφοφορία την εξή διαδικασία. Αυτή προτείνω να εγκρίνουμε ως συνέδριο. Πρώτον, το συνέδριό μας εσείς. Να προσκαλέσουμε τα αντιδεξιά κόμματα όποια θεωρούν τον εαυτό του αντιδεξιά κόμματα, σε προεκλογικό διάλογο στη βάση των 7 σημείων των ΜΟΝ που προτείνουμε. Και βέβαια, όποιον άλλο σημείο θέλουν να φέρουν εκείνοι. <κλου> Δεν έχουμε το μονοπόλιο τη αλήθεια. <κλου> Δεύτερον, το συνέδριό μα, δηλαδή εσεί, να δεσμευτούμε ότι αν μετά από ένα τέτοιο προεκλογικό διάλογο ο ΣΥΡΙΖΑ ω το μεγαλύτερο κόμμα μα προτείνει ένα ελάχιστο κοινό προ... Κυβερνητικό πρόγραμμα. Πάρει κάποιε από τι μα βάλουν και δικά του και έρχονται και μα το καταθέτουν. Εμεί δεσμευόμαστε να το θέσουμε στην κρίση των μελών μα πανευρωπαϊκά και η ετοιμιγορία των μελών μα να είναι δεσμευτική για ολόκληρη την κοινοβουλευτική μα ομάδα. Δεσμευτική για την κοινοβουλευτική μα ομάδα και για εμένα προσωπικά. Εσεί θα αποφασίσετε. Τρίτο, το συνέδριο και τα όργανα δεσμευόμαστε ότι αν δεν το κάνουν αυτό, αν ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έρθει να μας καταθέσει μια πρόταση προεκλογικά να συζητήσουμε, δεν υπάρχει πιθανότητα να πάρουν από μας ψήφο. Σιγά μην πάρουν εμπιστοσύνη ούτε καν ανοχής.